οπωσδήποτε αυτό που προβλέπετε, αυτό που αναμένετε. Αναμένετε μια χρονιά ρεκόρ και σύμφωνα με τις προβλέψεις όλες αυτές, αλλά το ζήτημα είναι για τη Λακωνία. Πάντα λοιπόν αυτό που μας διαφέρει είναι η Λακωνία. Εγώ ήθεσα να λέω ότι χωρίς υποδομές, χωρίς αυτά που έχουν έστω και οι γειτονικοί νόμοι μας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι όντως θα κυκλοφορήσει περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τις απαραίτητες υποδομές δεν θα έχουμε εμείς την ευχαρίστηση, δεν θα έχουμε εμείς την, να δούμε τουρίστες στη Λακωνία. Τι να σας πω, τα έχουμε ξαναπεί. Όταν από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα πηγαίνει σε 2,5 ώρες και όταν περίπου 7 με 8 πτήσεις τη βδομάδα θα έχει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εδώ τι μπορούμε να προβλέψουμε και τι μπορούμε να δούμε. Μάλιστα. Εσείς νομίζετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τους τοπικούς άρχοντες ώστε να έρθουν οι άνθρωποι του εξωτερικού να φτάσουν εδώ και στη Λακωνία? Είναι ένα πάγιο πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Πηγαίνοντας σε εκθέσεις, πηγαίνοντας σε διάφορα φόρουμ τουριστικά, όλοι μας ξέρουν, όλοι μας γνωρίζουν, όλοι ξέρουν τις ωραίες τοποθεσίες και τις ωραίες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ξένους αλλά και στους Έλληνες επισκέπτες. Το θέμα που λένε όλοι είναι ότι οι υποδομές πώς θα φτάσουν όλοι αυτοί μέχρι εδώ. Να σημειώσουμε ότι σήμερα και πάντα το 80% των ξένων επισκεπτών είναι αερομεταφερόμενοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα, αν πραγματικά θέλουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ζωντανές. Και ρωτάω γιατί τώρα σε προεκλογική περίοδο ακούμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σε κάθε προεκλογική περίοδο τα ίδια, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι κάπου η κατάσταση δεν φτάνει στο σημείο που θα θέλαμε και εμείς ως Λάκωνες πολίτες, έτσι. Μακάρι να γινόντουσαν οι εκλογές κάθε 6 μήνες για να ακούμε τόσο ωραία λόγια. Αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να αναφέρω ότι το θέμα του αεροδρομίου είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τη Λακωνία. Είχαμε κάποια επιθυμία και κάποια πρόβλεψη ότι θα γινόταν κάτι στην Τρίπολη. Το τρέχουμε εμείς ως ξενοδόχοι, έχουμε πληρώσει μελέτες, τα ξέρετε πολύ καλά. Τι να σας πω, αισθάνομαι λιγάκι απογοητευμένος, αν και από τη φύση μου δεν είμαι έτσι, αλλά η ομοίη πραγματικότητα είναι αυτή και το feedback που παίρνουμε από όλους τους ξενοδόχους είναι αυτό. Για το αεροδρόμιο της Λακωνίας υπάρχει κανένα ενδεχόμενο? Ποιο αεροδρόμιο της Λακωνίας? Τέλος, τη Σπάρτη. Τη Σπάρτη. Ναι. Μα το αεροδρόμιο αυτό έχει χαρακτηριστεί σαν αεροδρόμιο για αεραθλητισμό. Mm-hmm. Δεν είναι αεροδρόμιο low cost. Mm-hmm. Μακάρι να γινότανε, μακάρι η κάθε περιοχή και το κάθε χωριό να έχει το δικό του αεροδρόμιο. Αλλά αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3,5 χρόνια, που πάντα ένα ώρα το χέρι το σταμάταγε, ήταν το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Εμείς κάνουμε μια ημερίδα μεθαύριο στις 7 του μηνός στο βουλευτικό του ναυπλίου και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους υποψήφιους σε όλα τα επίπεδα φορείς να έρθουν να τοποθετηθούν για μια και τελευταία φορά. Και ρωτάω για το αεροδρόμιο της Σπάρτης, γιατί δεν πάει και πολύ καιρός. 2, 3, 4 μήνες που γινόταν πάλι κουβέντα για τις πτήσεις τσάρτερ, ότι κάποια στιγμή θα πραγματοποιούνται. Σας είπα και πάλι ότι το αεροδρόμιο αυτό από τον κύριο Σιλιανίδη εδώ και τόσα χρόνια έχει χαρακτηριστεί ως αεροδρόμιο για αεραθλητισμό, για μια σχολή χειριστών, αλλά δεν είναι για αεροδρόμιο τσάρτερ. Μάλιστα. Μακάρι. Άρα για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει αεροδρόμιο εκεί πέρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει αεροδρόμιο και οι εξαγγελίες είναι πάρα πολύ καλές, αλλά να ζούμε την ομοίη πραγματικότητα και σας είπα και πάλι ότι δεν πάμε να κάνουμε αθλητισμό. Εμείς θέλουμε να φέρουμε αεροπλάνα τα οποία να είναι τουλάχιστον 150 με τόσες θέσεις που θα φέρουν τουρίστες από το εξωτερικό. Ήδη στα Κύθυρα ξεκινήσανε και οι πτήσεις στάρτερ. Καταλαβαίνετε τι υποδομή υπάρχει στη γειτονιά μας. Εμείς ακόμα και αυτή την οδική πρόσβαση Λεύτερον Σπάρτη ακόμα δεν την έχουμε δει. Λοιπόν, και υπολογίζεται ότι και για φέτος δεν θα τη δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πιο σοβαρά το θέμα των υποδομών, διότι χωρίς υποδομές τουρισμός δεν υπάρχει.